25.000 σπάνια αντικείμενα οργανωμένα σε συλλογές γίνονται οδηγοί σε ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία του ευρύτερου ελλαδικού, μικρασιατικού και βαλκανικού χώρου. Μοναδικά κατάλοιπα βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης στέκονται σύμβολα της σταδιακής μετάβασης από τον αρχαίο στο βυζαντινό κόσμο. Έναν κόσμο που στηρίχτηκε σε παλαιές μορφές πριν φτάσει σε κορυφές, πνευματικές και καλλιτεχνικές. Ορφέας είναι ένα συμβολικό έργο, διότι χρησιμοποιείται μια αρχαιοελληνική μυθική θεότητα, Ορφέας, για να συμβολήσει τον Χριστό, ο οποίος με την λύρα του εννοείται ότι προσελκύει και το γλυκό του λόγο προσελκύει τους νέους πιστούς στον χριστιανισμό. Είναι ένα εμβληματικό έργο. Πρώτα-πρώτα είναι ένα αριστούργημα της αρχαίας γλυπτικής, είναι διάτρητο. Και από την άλλη συμβολίζει ακριβώς την μετάβαση από την ειδωλολατρία στο χριστιανισμό. Προέρχεται από την Αίγινα, είναι ένα έργο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν και πάρα πολύ σπάνιο, είναι μοναδικό όπως σας είπα και το θέμα αυτό του Ορφέα σιγά σιγά στη βυζαντινή τέχνη έχει εγκαταληφθεί. Έχει αποδοθεί βεβαίως σε πάρα πολλές στιχογραφίες και σε ψηφιδωτά, αλλά στην γλυπτική του απόδοση αυτό είναι ένα μοναδικό έργο. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες παλαιοχριστιανικές βασιλικές των Αθηνών, που είναι η Βασιλική του Ηλισσού, η οποία κατά την αρχαιότητα ήταν τοποθετημένη στον ευρύτερο χώρο του σημερινού Ολυμπίου. Πρόκειται για ένα έργο του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, το οποίο διατηρεί στοιχεία κορινθιακού και δωρικού ρυθμού σε όλες του τις γλυπτές διακοσμήσεις και ένα καταπληκτικό ψηφιδωτό δάπεδο, το οποίο έχει φυτικά και ζωικά μοτίβα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η Βασιλική αποσπάστηκε γιατί την δεκαετία του 60 έπρεπε να γίνουν τα έργα της οδού Καλλιρόης που περνούσε ακριβώς και διέσχιζε την περιοχή αυτή. Κατά την περίοδο της μετάβασης από την ειδωλολατρία στον χριστιανισμό, επί της ουσίας προστίθενται στην τέχνη τα χριστιανικά σύμβολα. Ιδάλλως εξακολουθεί να χρησιμοποιούνται και να λειτουργούνται τόσο τα ίδια υλικά ως προς τις κατασκευές ή να επαναχρησιμοποιούνται αλλά με άλλη λειτουργία οι ίδιοι αρχαίοι ναοί και τα αντικείμενα προσαρμόζονται όπως σε παραδείγματι ο Ορφέας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να συμβολήσει τη νέα θρησκεία. Αργότερα αρχίζουν να εγκαταλείπονται τα στοιχεία αυτά, δηλαδή η γλυπτική πλέον δεν παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τέχνη. Τα μοτίβα εμπλουτίζονται, εγκαταλείπεται δηλαδή αυτή η πολύ λιτή απεικόνηση η οποία χαρακτηρίζει την παλαιοχριστιανική περίοδο ως προς τη διακόσμηση των ιερών χώρων, παραδείγματι ο ιχθύς, η άγκυρα, κάποιες αρχαιοελληνικές επιγραφές κτλ. Και εξελίσσεται η τέχνη πλέον βασιζόμενη στην δογματική της χριστιανικής θρησκείας και ειδικά της Ορθόδοξης σε κυριολεκτικά νέα πρότυπα. Επί της ουσίας η νέα θρησκεία δεν καταστρέφει, χρησιμοποιεί για τους δικούς της σκοπούς και λόγους τους ίδιους ιερούς τόπους. Απλούστατα εγκαταλείπει βεβαίως τις παραστάσεις που είναι η πολυθεϊστική αρχαιοελληνική θρησκεία και χρησιμοποιεί το σταυρό, χρησιμοποιεί αυτού του είδους τα σύμβολα. Όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα έχουμε ένα θράψμα μαρμάριων από την Κόρινθο, από το Λέχιο, που στη μία πλευρά έχει την Μέδουσα με το Γοργόνιο και στην πίσω πλευρά απεικονίζει σταυρό, δηλαδή χρησιμοποίησαν το ίδιο υλικό, με τη διαφορά όμως ότι εκμεταλλεύθηκαν την πίσω πλευρά που μπορούσαν να τη διακοσμήσουν με τα δικά τους σύμβολα. Αυτό
Το θέμα της επαναχρησιμοποίησης είναι διαχρονικό. Δηλαδή, ο κάθε πολιτισμός είτε ανακυκλώνει τον προηγούμενο και αυτή η ανακύκλωση μοιραία έχει και κάποιες καταστροφές. Σαφώς η εγκατάλειψη της γλυπτικής ήταν χαρακτηριστική που έγινε επί εποχής του Θεοδοσίου, διότι η γλυπτική συνδεόταν πάρα πολύ με την αρχαιοελληνική θρησκεία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δείγματα γλυπτικής στα παλαιοχριστιανικά χρόνια, τα βρίσκουμε αργότερα και μετά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Αντικαταστάθηκε η γλυπτική με τη διακοσμητική γλυπτική που συνοδεύει τους Βυζαντινούς ναούς με το περίφημο Θεοδοσιανό και Ονόκρανο, με τα επίκρανα, με τους κοσμίτες, με τα τέμπλα τα μαρμάρινα. Έχουμε ένα εξαιρετικό δείγμα από τις Βλατάδες σε χαμηλό ανάγλυφο, το οποίο για να μπορέσει να αποδώσει τη ζωγραφική, σε ζωγραφική επιφάνεια τις Άγιες Μορφές, έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η σπάνια τεχνική της κυρομαστίχης, δηλαδή η ζωγραφική έχει γίνει επάνω σε μαστίχα, σε πλασμένη μαστίχα, ούτως ώστε να υπάρχει η υποδομή για να μπορέσει ο καλλιτέχνης να ζωγραφίσει επάνω το μάρμαρο. Βεβαίως και έγιναν καταστροφές, αλλά αυτή είναι και η μοίρα, ξέρετε, πολλές φορές της ιστορικής εξέλιξης των πραγμάτων. Δεν πιστεύω ότι είχαν την ίδια αντίληψη που έχουμε σήμερα για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για αυτούς δεν ήταν πολιτιστική κληρονομιά. Παρ' όλα αυτά όμως θα ήταν υπερβολή να το πούμε, διότι είχαν πολύ μεγάλο σεβασμό για την αρχαιότητα. Η Σχολή των Αθηνών συνέχισε να λειτουργεί και αν έκλεισε, έκλεισε γιατί δεν είχε πια μαθητές. Όχι γιατί ήταν κάτι το οποίο επευλήθη για κάποια σκοπιμότητα. Όταν ένα σχολείο δεν έχει μαθητές, κλείνει βέβαια. Σαφώς όμως έγιναν καταστροφές, όπως είναι και επακόλουθο και σε κάποιες πολεμικές σειράξεις, σε συγκρούσεις. Εδώ το 1204 το Βυζάντιο γνώρισε πολύ μεγαλύτερες καταστροφές από αυτές που γνώρισε η αρχαιότητα από τους χριστιανούς, σε λαιλασίες και σε κλοπές. Ο Παρθενώνας είναι ένα εμβληματικό μνημείο, το οποίο πιστεύω ότι είχαν απόλυτη συνείδηση οι πρώτοι χριστιανοί. Και έτσι τον ναό, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στη θεά Αθηνά, που ήταν η θεά Παρθένος αρχαιότητος, μετετράπη σε ένα χριστιανικό ναό αφιερωμένο στην Παναγία. Αυτό βεβαίως δεν διήρκεσε πολύ μεγάλο διάστημα. Στη συνέχεια έπαψε να λειτουργεί ως χριστιανικός ναός. Εξάλλου, ο Παρθενώνας δεν ήταν ο μόνος ναός ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί για την νέα θρησκεία, όπως λέμε. Ήταν και το Θυσίο. Ήταν ενδεχομένως και πάρα πολλοί άλλοι ναοί ανά την επικράτεια. Απλούστατα, ο Παρθενώνας είναι εκείνος ο οποίος είναι περισσότερο εμβληματικός. Στη συνέχεια, βεβαίως, όπως σας είπα, εγκαταλείφθηκε ως ναός. Μεσολάβησε και η καταστροφή η οποία έγινε από τον Μοροζίνη. Νομίζω φέτος έχουμε και τα 400-500 χρόνια εορτάζονται από την εποχή του Μοροζίνη. Και βεβαίως ο Παρθενώνας συνδέεται με την ιστορία των Ελλήνων, διότι και την εποχή της τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα στην Ελληνική Επανάσταση δεν έπαψε να εκφράζει αυτό το σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, διότι οι αγωνιστές του 21 είχαν απόλυτη συνείδηση ότι ήταν Έλληνες και ότι το παρελθόν τους ακριβώς εξέφραζε ο Παρθενώνας. Μην ξεχάσουμε ότι είπε ο Μακρυγιάννης, όλα όσα έχουν έτσι εμπνεύσει τους αγωνιστές του 21 και οι ρίζες τους βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης θέλω να σας πω τη γνωστή ιστορία ότι
το μολύβι το οποίο συνέδε τους σπονδύλους των κοιώνων χρησιμοποιεί το για βόλια και ότι το μάρμαρο το χρησιμοποιούσαν για, είτε για οικοδομικό υλικό είτε για οτιδήποτε άλλο, όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι Τούρκοι. Γι' αυτό και ο Μακρυγιάννης είπε ότι για αυτά τα μάρμαρα πολεμήσαμε. Η ανακύκλωση λοιπόν των υλικών είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, διότι ο οποιοδήποτε είτε είναι κατακτητής, είτε είναι ειδωλολάτρης, είτε είναι χριστιανός, χρησιμοποιεί το πρώτο εύκολο υλικό που βρίσκει δίπλα του για κάποιο λόγο και για κάποιο σκοπό. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή δεν εξετάζανε ότι παίρνοντας το μολύβι μέσα από τους κοίωνες καταστρέφουν ένα έργο της σημασίας που έχει ο Παρθενώνας ή οποιοδήποτε άλλο μνημείο. Ήθελαν απλώς και μόνο να κάνουν τη δουλειά τους. Μεταξύ των εκθεμάτων, πολύ σημαντικά είναι το Χρυσόβουλο του Ανδρονίκου του Δευτέρου, με το οποίο παραχώρησε προνόμια στον επίσκοπο Μονεμβασίας, καθώς επίσης και ο περίφημος θησαυρός της Μυτιλίνης, που πρόκειται για έργα μικροτεχνίας, ασημένια και χρυσά νομίσματα και άλλα μικροαντικείμενα, τα οποία οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν αποκρύψει για να τα προστατεύσουν από τις επιδρομές. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ένα από τα σημαντικότερα διεθνώς. Ο κόσμος του αποτελεί άνοιγμα στην κοινωνία για να γνωρίσουμε υλικές μαρτυρίες της δικής μας κληρονομιάς. Το Βυζαντινό Μουσείο ιδρύθηκε με ιδρυτικό νόμο το 1914, άνοιξε όμως το κοινό το 1930. Η συγκρότηση όμως της συλλογής ξεκίνησε από το 1884 από τον Λαμπάκη, ο οποίος ήταν και ιδρυτής της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και είχε περισυλλέξει από όλη την Αθήνα, από την Αττική, όλα τα παλαιοχριστιανικά γλυπτά. Αυτά είχαν συγκροτήσει μία συλλογή αρχικά της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Δεν υπήρχε χώρος για να φυλαχθούν, οπότε φιλοξενούνται είτε στα υπόγεια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είτε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, αργότερα στην Ακαδημία Αθηνών. Σιγά σιγά προστέθηκαν και συλλογές τις οποίες είχε συγκροτήσει ο Αδαμαντίου, που ήταν και ο πρώτος διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου. Και στη συνέχεια, μετά τον ιδρυτικό νόμο και μετά την παραχώρηση του συγκροτήματος, του κτηριακού συγκροτήματος που αποτελείται από το κυρίως μέγαρο της Δουκίστης της Πλακεντίας και τα παράσπιτα τα οποία το συνόδευαν στο ελληνικό κράτος, παραχωρήθηκε από τον στρατό για να γίνει το Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει τον Σωτηρίου ως διευθυντή και αυτός είναι που άνοιξε στο κοινό την συλλογή των χριστιανικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων, οι οποίες όμως είχαν εμπλουτιστεί πάρα πολύ από τα κοιμήλια προσφύγων μετά το 1926. Η αρχική φιλοσοφία της έκθεσης ήταν καθαρά διδακτική και θα έλεγα επιστημονική, βασίστηκε πάνω στις απόψεις του Σωτηρίου. Αργότερα βεβαίως και οι μετέπειτα διευθυντές, κυρίως ο Μανώλης Χατζηδάκης, έδωσαν στην έκθεση επίσης το δικό του στίγμα. Το σημερινό μουσείο όμως δεν θυμίζει σε τίποτα το παλαιό μουσείο το οποίο στεγαζόταν στο κτίριο της Δούκισσας. Βασίζεται σε μια εντελώς νέα νοοτροπία η οποία ακολουθεί και τις μουσιολογικές αντιλήψεις τις σύγχρονες. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο φιλικό προς τον επισκέπτη, διότι παρά το γεγονός ότι η έκθεση του Σωτηρίου ήταν μια απόλυτα τεκμηριωμένη επιστημονικά έκθεση, ο επισκέπτης είχε την εντύπωση ότι επισκέπτεται πάλι ένα είδος μιας εκκλησίας για να δει έργα θρησκευτικής τέχνης κυρίως. Η αντίληψη καινούργια του μουσείου
που βασίζεται επάνω στον αείμνηστο προκάτοχό μου, τον Δημήτρη τον Κωνστάντιο, είναι ότι παρουσιάζεται σε μία έτσι πανοραμική ανάπτυξη όλος ο Βυζαντινός πολιτισμός και ο Μεσδαβυζαντινός πολιτισμός, ξεκινώντας από την παλαιοχριστιανική εποχή, όπως σας προανέφερα, μέχρι και τον 20ο αιώνα, γιατί στις συλλογές του συμπεριλαμβάνονται και έργα συγχρόνων καλλιτεχνών, οι οποίες εμπλουτίζονται συνέχεια. Συνεπώς, τώρα το μουσείο έχει χάσει η έκθεση του Τροποντινά, η φιλοσοφία της έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου δεν είναι τόσο κλειστοφοβική και εσωστρεφής όπως ήταν παλιά. Είναι ένα μουσείο το οποίο είναι πάρα πολύ εύληπτο, ο τρόπος έκθεσης των αντικειμένων είναι πάρα πολύ εύληπτος και πάρα πολύ προσιτός και επεξηγηματικός για τον επισκέπτη. Ποιος είναι ο ιδανικός επισκέπτης? Δεν ξέρω, αλλά εάν προσομοιάσω την επίσκεψη σε ένα μουσείο με ένα ταξίδι, λένε ότι το ζεις τρεις φορές, όταν το φαντάζεσαι, όταν το βιώνεις και όταν το θυμάσαι, μετά το αναπολύσεις στη μνήμη σου. Σίγουρα ο ιδανικός επισκέπτης δεν είναι ο παθητικός επισκέπτης, αυτός ο οποίος μπαίνει μηχανικά και στη συνέχεια δεν έχει αποκομίσει τίποτα, δεν θυμάται τίποτα. Ο ιδανικός επισκέπτης είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι αναπτύσσει ένα εσωτερικό προσωπικό διάλογο με τα αντικείμενα. Προβληματίζεται, σταματάει, αναπτύσσει μία δική του εσωτερική σχέση, τα αντικείμενα του μιλάνε και αυτός συμμετέχει σε μία τέτοια εσωτερική, ας πούμε, μυστική συνομιλία. Θέλω να ελπίζω ότι το μουσείο αυτό παρέχει αυτές τις δυνατότητες μιας εσωτερικής συνομιλίας. Θα ήθελα να το προχωρήσω, να το βελτιώσω ακόμα περισσότερο, παρόλο ότι οι νέες τεχνολογίες σήμερα εννοείται ότι μας παρέχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Δεν ξέρω κατά πόσον εν τέλει μας απομονώνουν και δεν μας επιτρέπουν να έχουμε αυτού του είδους την προσωπική επαφή με τα αντικείμενα. Διότι, για να μην μιλήσω μόνο για το Βυζαντινό Μουσείο, έχω προσέξει και σε άλλα μεγάλα μουσεία ότι εν τέλει ο επισκέπτης είναι προσκολλημένος στο τάμπλετ του ή στο smartphone και κοιτάζει το smartphone και δεν κοιτάζει το αντικείμενο. Αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή, η εφαρμογή και λιγότερο το αντικείμενο για το οποίο εννοείται ότι ήρθε να το επισκεφθεί και να το δει και να το γνωρίσει και να το μάθει. Νομίζω ότι το ιδανικό είναι κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή ότι η τεχνολογία που θέλω πάρα πολύ να εφαρμοστεί και να εξελιχθεί περισσότερο εδώ, δεν πρέπει να δαμάσει τα αντικείμενα, αλλά να τα υπηρετεί. Και ο επισκέπτης να είναι αυτός που θα είναι ο πρωταγωνιστής και αυτός ο οποίος, εάν υποθέσουμε ότι ζει σε ένα έτσι φανταστικό σκηνικό μιας άλλης εποχής, ότι το βιώνει, συμμετέχει και ότι αποκομίζει αυτό το οποίο είναι ο ρόλος του μουσείου. Το μουσείο ξεκίνησε από την αρχαιότητα σαν ένας χώρος που υπηρετούσε τις μουσες. Σήμερα βεβαίως έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε διάφορες εντός εισαγωγικών επικοινωνιακές δράσεις. Νομίζω ότι το ιδανικό είναι κάπου στη μέση, δηλαδή δεν πρέπει να χάσει ποτέ το χαρακτήρα ότι πρέπει να εκφράζει, να τεκμηριώνει πάρα πολύ σωστά την εποχή, τα αντικείμενα τα οποία φιλοξενεί και να τα προσφέρει στο κοινό με έναν τρόπο που να είναι αντιληπτός, κατανοητός και εύληπτος.